Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Επιμελητηρίου Λάρισας ανακοίνωσαν με συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο ο Νίκος Παπαλέξης και ο Χρήστος Γεννητσευτσής. Εν ώψη των εκλογών του Επιμελητηρίου Λάρισας, θα ήθελα να σας ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και το όνομα του συνδυασμού μας, το οποίο θα ονομάζεται Πανεκκίνηση. Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Νέοι άνθρωποι, όχι απαραίτητα ηλικιακά, αλλά με νέες ιδέες και προτάσεις για το θεσμό, ευυπόλοιπτοι επιχειρηματίες, με ανώτερη μόρφωση και ηγετικές προσωπικότητες του κλάδου, που είναι αποφασισμένοι να λειτουργήσουν χωρίς συντεχνιακές και καταστατικές αντιλήψεις, με πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη του συνόλου και όχι του ατόμου. Εμείς προσπαθήσαμε επίσης να καλύψουμε σχεδόν όλους τους κλάδους δραστηριότητας του επιμελητηρίου μας και να έχουμε εκπροσώπους από όλη την περιφερειακή ενότητα, δίνοντας τη δυνατότητα της φωνής σε κάθε γωνιά του νομού. Τα προβλήματα που μαστίζουν την επιχειρηματικότητα είναι πολλά και πρέπει το επιμελητήριο επιτέλους να ξεπεράσει το συμβατικό του χαρακτήρα και να προσπαθήσει να αναδείξει και να επιλύσει στο βαθμό που μπορεί τα προβλήματα των μελών μας. Συνενώνουμε τις δυνάμεις μας, όπως και ο κύριος Παπαλέξης ανέφερε, οπότε με απότερο σκοπό να έχουμε μια ευρύτερη ομάδα η οποία θα διεκδικήσει με όραμα ένα αξιόπιστο, ανοιχτό, καινοτόμο, εξωστρεφές επιμελητήριο. Πρωταγωνιστή στις εξελίξεις και κυρίως δίπλες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με γνώμονα την ηθική, τον κοινό κώδικα αξιών, το δίκαιο και την ισοτιμία.